Μία ημερίδα υψηλού επίπεδου με θέμα αθλητισμός και υγεία πραγματοποιήθηκε με διοργανωτή τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου και την Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης Αιγαίου. Εξέχοντες ομιλητές, ιατροί και προπονητές ανέλησαν θέματα αυξημένου ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, ο χειρούργος ορθοπαιδικός Χάρης Βαβουρανάκης αναφέρθηκε στο θέμα πρωταθλητισμός και παιδί, ενώ ο προπονητής του Εργοτέλη Νίκη Παπαβασιλείου μίλησε για τις απαιτήσεις στο μοντέρνο ποδόσφαιρο. Ο καρδιολόγος Αντώνης Καλογεράκης ενημέρωσε για τον προαθλητικό καρδιολογικό έλεγχο, ενώ ο επιστημονικός διευθυντής της Εμετροπίας Γιάννης Ασλανίδης ανέπτυξε το πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά σε αθλητές με δυσλεξία και πώς μπορεί να γίνει παρέμβαση. Ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Ποδηλασίας Ατόμων με Αναπηρία Γιώργος Βαρβεράκης στάθηκε στον αθλητισμό ως μέσο κοινωνικοποίησης και εκπαίδευσης μεταξύ αθλητών με αναπηρία και μη, ενώ καθηλωτική ήταν η περιγραφή του Παύλου Αδάμου για τον σοβαρό τραυματισμό που βίωσε 20 χρόνια πριν στις 21 Μαρτίου του 1999 ως ποδοσφαιριστής του Όφη. Συγκρούστηκα με τον τερματοφύλακά μας. Λοιπόν, η αφόρητη. Πηγαίνοντας στο αεροδρόμιο για να πετάξουμε, η πόνη ήταν πάρα πολύ έντονη. Ο γιατρός του αεροδρομίου στο ελληνικό μου είπε ότι όπως με βλέπει δεν πρέπει να πετάξω. Μπήκα λοιπόν στο χειρουργείο, έγινε ό,τι έγινε. Μου είπαν μετά από κάποιες μέρες ότι μου αφαιρέσαν τον νεφρό. Όντας πιτσιρικάς δεν με πείραξε καθόλου, του λέω γιατρέ πότε θα ξαναπαίξω μπάλα. Μου λέει ο γιατρός, Παύλο μόλις απέφυγε στο χάρα, ποια μπάλα. Έκανα άλλα δύο χειρουργία, εντατικές, μεσοενωμένος. Μετά λοιπόν από δύο μήνες περίπου ήρθε η μεγάλη στιγμή να βγω από το νοσοκομείο. Το δεύτερο σοκ, στον επαγγελματισμό στον επιτόρροφο που ήμουν, υπήρχε έξω μία ζυγαριά. Φεύγοντας λοιπόν, ανεβαίνω στη ζυγαριά και δίνει 42 κιλά. Κατεβαίνω από τη ζυγαριά, την κλωτσάω, ξανανεβαίνω στη ζυγαριά, 42 επιμένει. Λέω από μέσα μου πάω να αποκλείεται να ξαναπαίξω πάνω. Μετά από περίπου 1,5 χρόνο, μπαίνω να κάνω την πρώτη προπόνηση, κανονική προπόνηση, αλλά δεν μπορώ να κάνω ούτε έναν κοιλιακό. Δεν μπορώ να φυσικά πουθενά, αλλά δεν μπορώ να κάνω. Δουλεύω, ξαναδουλεύω, δουλεύω, πείσμα με πείσμα. Κατόρθωσα να παίξω λοιπόν ακόμα 4-5 χρόνια. Αλλά φυσικά δεν ήμουν ποτέ ο παλιός Παύλος. Κάποιοι λοιπόν στις κουβέντες που κάνανε μου λέγανε ότι ήμουν άτυχος. Εγώ πιστεύω ότι ήμουν τυχερός. Τυχερός γιατί κατάλαβα τι σημαίνει η υγεία πάνω απ' όλα και όχι μόνο ο αθλητισμός. Φυσικά και ο αθλητισμός, όπως ο αθλητισμός, αλλά κατάλαβα τι σημαίνει η υγεία. Εκεί βγαίνουμε πιο σοφοί μέσα από αυτή την κουβέντα, γιατί έχουμε ευθύνη όσοι ασχολούμαστε με τον αθλητισμό να το κάνουμε λίγο καλύτερα, πρώτα απ' όλα και για την πρόοδο αλλά και για την υγεία των παιδιών και το μέλλον αυτού. Ο αθλητισμός και η υγεία πάει μαζί, αλλά και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου, ο ΨΑΤ, με την Επιτροπή Κρήτης και Αιγαίου, συμβάλλει για άλλη μια φορά σε αυτή την επιμόρφωση των δημοσιογράφων, αλλά και όχι μόνο. Συμβάλλει στην επιμόρφωση και των προπονητών, αθλητών, σε αυτή την ημερίδα που έχει εκπληκτική επιτυχία. Η θεματολογία ήταν πάρα πολύ σπουδαία, αναπτύχθηκαν πολύ όμορφα θέματα, πήραν πολλά πράγματα. Ο αθλητισμός είναι το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει η πόλη, η πολιτεία και το Ηράκλειο δουλεύει πάρα πολύ καλά σε αυτό τον τομέα. Οι σημερινές εισηγήσεις ήταν εξαιρετικές. Είναι εισηγήσεις που πρέπει να ξέρει κάθε προπονητής, κάθε γονιός και κάθε αθλητής για να προστατεύσει και να θωρακίσει την υγεία του, γιατί ο αθλητισμός κάνει αυτό. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Νομίζω η σημερινή είναι μια από τις καλύτερες. Ίσως θα μπορούσα και θα τολμούσα να πω η καλύτερη που έχουμε διοργανώσει ως σήμερα. Οι ομιλητές ήταν πραγματικά εξαιρετικοί και θεωρώ ότι ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα τα οποία δώσαμε και θέλαμε πριν να δώσουμε, αλλά και πήραν όλοι όσοι την παρακολούθησαν σήμερα.